Ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία που διέσχισαν τα πολωνικά σύνορα από το μεθοριακό πέρασμα Μεντίκα. Τη σχετική ανάρτηση έκανε η πολωνική συνοριοφυλακή στο Twitter, ανακοινώνοντας ότι έσπασε και αυτό το φράγμα των εκτοπισμένων. Στην πλειονότητά τους οι πρόσφυγες έχουν φύγει με μία μικρή αποσκευή ο καθένας και παραμένουν στην Πολωνία ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να γυρίσουν γρήγορα στις εστίες τους. Είμαστε χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Δεν υπάρχει καμία τροφοδοσία σε τρόφιμα. Μόνο ψωμί και αυτό σπάνια. Τα πάντα είναι κλειστά. Τα παιδιά κλαίνε διαρκώς, κάνει κρύο και είναι τρομακτικά. Η Ρωσία είναι επιδρομέας, μας επιτέθηκε πρώτη. Εμείς δεν τους κάναμε τίποτα και φυσικά δεν τους έχουμε προσκαλέσει. Σύμφωνα πάντως με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στην Πολωνία έχουν περάσει 1.975.000 από την Ουκρανία βάσει της καταγραφής που κάνουν οι δικές της υπηρεσίες. Συνολικά 3.750.000 έχουν φύγει από την Ουκρανία και μετά την Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία είναι οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό όσων εγκαταλείπουν την εμπόλεμη ζώνη. Στην ταχύτερα εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κινητοποίηση των πολιτών και των κυβερνήσεων δημιούργησε τις συνθήκες προκειμένου όσοι υποχρεώθηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς να μην αντιμετωπίσουν επιπλέον προβλήματα στον τόπο όπου μετακινήθηκαν προσωρινά.